ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook. Δείτε σήμερα στο Happy Cook μια σούπερ συνταγή για κοτόπουλο. Κοτόπουλο μυγιάκι ή μάλλον κοτόπουλο τεριγιάκι, σερβιρισμένο με ριζάκι και μοσχομύρισε η κουζίνα μας. Στη συνέχεια, μια ξανθιά αναστατώνει την κουζίνα του Happy Cook. Φτιάχνουμε μπλόντι, την απάντηση στο brownie, το πιο τέλειο βουτυρένιο γλυκό με λευκή σοκολάτα. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, είναι η διάθεσή μας και η σκέψη θετική. Ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook, κάθε μέρα είναι στο σκάι. Ο επιτυχημένος μαγειράς, ο επιτυχημένος μαγειράς Happy Cook. Σήμερα το Happy Cook ξεκινάει με βόλτα στον Εύωσμο, σε μια από τις μεγαλύτερες γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εδώ στον Εύωσμο υπάρχει χωρίς υπερβολές το καλύτερο ψητοπολείο της Θεσσαλονίκης. Αν βρίσκομαι στην περιοχή, σίγουρα θα περάσω να τσιμπήσω κάτι. Το σήμα κατά τεθέν είναι το μεγάλο χοιρινό κοντοσούβλι. Είναι πρακτικά χειροποίητος γύρος που φτιάχνεται στο μαγαζί και ψήνεται οριζόντια στα κάρβουνα. Αυτό το ψήσιμο είναι μακράν ό,τι καλύτερο και δίνει στο κρέας άλλη γεύση. Το σημαντικό εδώ είναι ότι και το κρέας από μόνο του είναι εξαιρετικής ποιότητας. Εκτός από το χοιρινό γύρο κοντοσούβλι, υπάρχει και ποικιλία άλλων κρεατικών, κοτόπουλο φιλέτο και μπούτι, χοιρινή πανσέτα, λουκάνικο, σουβλάκι, πιφτέκι, όλα καλοψημένα στα κάρβουνα και πεντανόστιμα. Οι τιμές είναι πολύ καλές και για τέτοια ποιότητα και ποσότητα δεν τις βρίσκεις αλλού. Γενικά στη Θεσσαλονίκη τα σάντουιτς είναι ενισχυμένα, αλλά εδώ είναι ακόμα περισσότερο. Ειδικά το σάντουιτς με ψωμάκι είναι θηρίο και χορταίνει άνετα ένα, μήπως δύο άτομα. Σήμα κατά τεθέν είναι σίγουρα και οι στρογγυλές τηγανιτές πατάτες. Τις λατρεύω. Εδώ αξίζει να πάρεις ποικιλία κρεατικών που έχει λίγο απ' όλα και συνοδεύεται με πατάτες, πίτα και σαλάτα. Για ένα άτομο είναι σίγουρα υπερβολή, αλλά εδώ σπάνια θα έρθεις μόνος. Ο χώρος είναι τόσο ζεστός και φιλικός που είναι ιδανικός για παρέες που θέλουν να βγουν και να φάνε καλά και οικονομικά. Εγώ πάντως τα δοκίμασα όλα. Αν και εδώ έχω ξαναφάει πολλές φορές γιατί έρχομαι αρκετά συχνά. Ίσως με πετύχετε κάποια φορά. Αυτά για τώρα, φεύγουμε και φεύγοντας θα πάρω και κάτι για αργότερα. Επιστρέφουμε σπίτι τώρα για μαγείρεμα. Φύγαμε! Ευτυχισμένος μαγειράς Happy Cook! Γεια, ευτύχησε εδώ! Σήμερα θα φτιάξουμε μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Θα φτιάξουμε ένα ανατολίτικο πιάτο. Θα φτιάξουμε το κοτόπουλο μυγιάκι. Ναι, κοτόπουλο μυγιάκι. Είναι έμπνευση του μυγιάκι. Κάποιοι το λένε τεριγιάκι, αλλά εμείς το λέμε μυγιάκι. Έτσι. Είναι πολύ ωραία συνταγή, απλή συνταγή και είναι Ιαπωνέζικη. Στη Ιαπωνία τρώνε αυτό το κοτόπουλο. Βασικά δεν τρώνε εκεί με κοτόπουλο, το τρώνε με ψάρι περισσότερο αυτή η συνταγή. Και ουσιαστικά όταν λέμε τεριγιάκι, όχι μυγιάκι, τέλος πάντων, τεριγιάκι, εννοούμε τον τρόπο ψησίματος, που είναι μέσα σε μια σάλτσα και ψητό. Εμείς δεν τα βάλουμε κάρβουνα εδώ, έχουμε την γκριλιέρα, το ψήσουμε εδώ το κοτοπουλάκι μας. Και όταν λέμε σάλτσα τεριγιάκι, εννοούμε ότι έχει τρία βασικά υλικά. Έχει σάκε, το απόσταγμα. Το Ιαπωνέζικο έχει κρασί από ρύζι, το μίριν, έτσι λέγεται μίριν, και έχει και σόγια σος. Από εκεί και πέρα έχει και ζάχαρη και γι' αυτό λόγο καραμελώνει ελαφρώς και κάνει μια ωραία κρούστα και γυαλίζει. Και από εκεί προέρχεται το όνομα. Τέρι σημαίνει γυαλιστερό, γιάκι σημαίνει κάτι στα κάρβουνα ψητό. Άρα τεριγιάκι σημαίνει κάτι γυαλίζει στα κάρβουνα. Από εκεί και πέρα έχουμε λίγο κρεμμύδι και λίγο περιά για να το σοντάρουμε μετά και να το σερφίρουμε. Έχω λίγο μπαχάρι, προαιρετικό είναι αυτό, μαύρο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο για το σοτάρισμα και το κοτόπουλο μας δεν είναι Ιαπωνέζικο, είναι ελληνικότατο, από την Κατερίνη, εδώ βορειοελλαδίτικο και εκτός από το ότι είναι ελληνικό, είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Θα χρησιμοποιήσουμε το φιλέτο με σιώθες κοτόπουλο, αλλά πρώτα να πάμε να ξεκινήσουμε με τη σαλτσούλα. Θα βάλω πρώτα εδώ το τηγανάκι το μικρό, θα βάλουμε ζάχαρη εδώ στο τηγανάκι, να λιώσει. Κάνουμε αρκετή ποσότητα, δεν το χρησιμοποιήσουμε όλοι. Με αυτή τη σάλτσα θα πασαλίψουμε το κοτόπουλο και θα βάλουμε τα υγρά μας σιγά σιγά. Έχουμε σόγια σος, πολύ έντονη γεύση. Θα φτιάξω αρκετή σος τεριγιάκι, μπορώ να χρησιμοποιήσω και σε άλλες συνταγές να τη βάλω μετά στο ψυγείο. Βάζουμε το κρασί από ρύζι και το σάκε. Το σάκε είναι super duper αλκοολούχο ποτό, αν δεν έχετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο άλλο απόσταγμα ελληνικό, δεν ξέρω, κάποιο τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Εδώ να βάλουμε. Ωραία, και θα το αφήσουμε αυτό λίγο να σιγοβράσει. Να λιώσει η ζάχαρη και να αρχίσει να γίνεται μια ωραία σαλτσούλα.
Τέλεια. Στο μεταξύ, να κόψουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια. Κόβουμε σε ωραία ομοιόμορφα κομμάτια. Να είναι σχετικά χοντρά για να ψηθούν ωραία. Δεν κάνουμε σοτάρισμα μόνο στο τηγάνι. Φτιάξουμε εδώ πέρα. Ψητά θα τα κάνουμε στην γκριλιέρα. Θα τα πασαλίψουμε με τη σαλτσούλα μας. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε λίγο λαδάκι εδώ στην γκριλιέρα. Και θα τη βάλουμε σε σχετικά δυνατή φωτιά. Θα ξεκινήσουμε να ψήνουμε το κοτόπουλο και μετά θα αρχίσουμε να γλασάρουμε με τη σάλτσα. Ωραία, και πάμε να βάλουμε το κοτόπουλο στην γκριλιέρα. Μπορούμε να θέλουμε να το μαρινάρουμε με τη σάλτσα πριν, αλλά εγώ θα ξεκινήσω να το ψήνω και μετά θα αρχίσω να το γλασάρω. Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές για σάλτσα τεριγιάκι, ιδίως από Αμερική πλευρά, που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και διάσημες συνταγές της Ιαπωνέζικης κουζίνας. Υπάρχουν πάρα πολλά έτοιμα μπουκαλάκια με τεριγιάκι σος και στην Ελλάδα μπορείς να βρεις. Η σόγια σος είναι αρκετά αλμυρή, δεν χρειάζεται έξτρα αλάτι. Μπορείτε λίγο στο τέλος να δοκιμάσετε και αν θέλετε να βάλετε. Έχει πολύ νάτριο, γι' αυτό θέλει και προσοχή στην κατανάλωση. Περιμένουμε λίγο να θωρακιστεί από τις δύο πλευρές το κοτόπουλο και μετά θα αρχίσουμε να το ευαυτίζουμε μέσα στη σάλτσα τεριγιάκι. Κανονικά το αυθεντικό όνομα είναι Μιγιάκι. Ο Μιγιάκι ήταν ένας που την ανακάλυψε. Και ξεχάσει αυτά τα Karate Kid και τα λοιπά. Ο Μιγιάκι άλλο ήταν. Ήταν ένας διάσημος μάγειρας στην Ιαπωνία που έφτιαξε αυτή τη συνταγή. Και από εκεί την πήραν, αλλά την είπαν τεριγιάκι, επειδή τεριγιάκι σημαίνει γυαλιστερό ψητό κρέας. Άκουσε εκεί. Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο μπαχάρι στο κοτόπουλο, πολύ λίγο έτσι. Εδώ πέρα να βγάλει το άρωμα. Μ' αρέσει αυτό να το κάνω. Θα βάλουμε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι. Το κοτόπουλο είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές συνταγές για να το μαγειρεύετε, για να το απολαμβάνετε. Και μπορείτε να ξεφύγετε λίγο από τις πολύ κλασικές τετριμμένες ελληνικές που έχουμε. Ορίστε μία διαφορετική που την τρώνε πάρα πολύ σε πολλά μέρη του κόσμου. Κοτόπουλο Μιγιάκι ή τεριγιάκι. Ωραία, γυρνάμε το κοτόπουλο και από την άλλη πλευρά. Φυσικά αυτή η συνταγή μπορεί να την κάνετε και με μπούτια κοτόπουλου, με ολόκληρο κοτόπουλο, ό,τι θέλετε μπορεί να κάνετε. Και το καλό με αυτή η σάλτσα είναι ότι δεν έχει λιπαρά, είναι πολύ ελαφριά, δεν έχει θερμίδες πολλές. Έχει φυσικά τη ζάχαρη, αλλά η ζάχαρη περισσότερη καραμελώνει, δίνει γλυκιά γεύση, αλλά δεν την παίρνουμε σαν ζάχαρη. Έτσι κι αλλιώς, αναλογικά με αυτό που θα φάμε, θα είναι λίγη. Ωραία, θέλουμε λίγο να σουταριστεί αυτό και συνέχεια θα κάνουμε το βάπτισμα. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Ωραία, λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, έχουν θωρακιστεί και από τις δύο πλευρές τα κοτόπουλά μας και θα αρχίσουμε να τα βουτάμε μέσα στην τεριγιάκι σος. Τα βάζουμε εδώ, βαφτίζονται έτσι ωραία. Τα βγάζουμε από εδώ, τα βάζουμε εδώ ξανά μέσα. Τώρα το κάνουμε 2-3 φορές για να μείνει αυτή η γυαλάδα η τέλεια και να μαγειρευτεί με αυτό με τη σάλτσα και να γίνει γεύση άλλο πράγμα. Έχει μια γλυκόξινη γεύση αυτή η σάλτσα. Λογικό είναι, βάλαμε ζάχαρη και βάλαμε και αλκοόλ, βάλαμε ξύδο ρύζι, τι είναι αυτό, κρασί ρυζιού. Και βάλαμε και σόγια σος. Κοιτάξτε, παίρνει και πολύ ωραίο χαρακτηριστικό χρώμα. Θα μπορούσαμε πολύ απλά να ρίξουμε τη σάλτσα μέσα εδώ πέρα και να την ανακατέψουμε, αλλά δεν θέλω να γίνει χαμός με σάλτσα τόσο πολύ. Και αυτό είναι το πιο παραδοσιακό και το πιο κλασικό, γιατί συνήθως την ίδια συνταγή αυτή μπορεί να την κάνεις στα κάρβουνα, στο γκριλ,
Και ουσιαστικά εκεί πέρα δεν μπορείς να το ρίξεις πάνω στα κάρβουνα τη σάλτσα. Τα παίρνεις στα κομμάτια, τα βουτάς στη σάλτσα και τα ξαναβάζεις μέσα. Ωραία. Αυτή η διαδικασία εδώ θα την επαναλάβουμε 2-3 φορές. Να γλασαριστούν και να πάρουν τέλεια γεύση. Και τώρα εδώ σε ένα άλλο τηγανάκι πάμε να σοτάρουμε λίγο κρεμμύδι και περιά φλωρίνης για να σερβίρουμε τα όλα μαζί στο τέλος και να έχουμε ένα τέλειο πιάτο. Ωραία, να βάλουμε εδώ κρεμμυδάκι. Αυτό φτάνει. Να βάλουμε και τις περιές. Να είναι η ίδια ποσότητα. Πω, κοιτάξτε το κοτόπουλο πώς έχει γίνει. Δεν υπάρχει αυτό. Συνεχίζουμε να το βουτάμε συνεχώς. Η σάλτσα πίζει όλο και περισσότερο. Είναι φανταστική. Και αυτή εδώ τη σάλτσα μπορούμε να τη φυλάξουμε. Τώρα δεν είναι και πάρα πολύ σωστό που έχει ακουμπήσει με το φαγητό και με το κοτόπουλο, αλλά έτσι κι αλλιώς το κοτόπουλο είναι ψημένο. Δεν υπάρχει μεγάλο κίνδυνο. Αλλά θα πρότεινα μια φορά να φτιάξει αυτή η σάλτσα και να τη βάλετε σε ένα βαζάκι να την έχετε όποτε θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Ωραία, η σάλτσα δεν θέλει άλλο. Βάλουμε εδώ. Το κοτόπουλο είναι σχεδόν έτοιμα. Πολύ λιχουδιαστό. Και τώρα, πάρουμε ένα ωραίο πιάτο. Βάζουμε εδώ πέρα και τις περιές με τα κρεμμυδάκια για χρώμα. Και αυτή εδώ τη σάλτσα που υπερκαραμέλωσε, να τη βάλουμε σε ένα μπολάκι. Κοιτάξτε πώς έγινε, σαν σιρόπι, τεριγιάκι. Ωραία. Να το λοιπόν, το κοτόπουλο τεριγιάκι. Όχι, όχι, κοτόπουλο μυγιάκι λέγεται. Του μυγιάκι. Λοιπόν, ο μυγιάκι ήταν εκεί πέρα στη Ιαπωνία ζούσε, αλλά είχε καταγωγή από την Κρήτη, ήταν ο Μυγιάκης. Γιάννης Μυγιάκης. Υπήρχε Στέλιος Μυγιάκης βασικά, πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης. Τέλος πάντων, αστείο είναι αυτό. Καμία σχέση. Μυγιάκι, τεριγιάκι, φτιάξτε το κι εσείς, δεν έχει σημασία πώς το λέτε, είναι νόστιμο. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για το τέλειο κοτόπουλο μυγιάκι ή τεριγιάκι χρειαζόμαστε ένα φιλέτο από καλό φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο με ένα ψιλοκομμένο κρεμμύδι, μία ψιλοκομμένη πιπεριά φλωρίνης, 1/4 ποτήρι ελαιόλαδο, ένα ποτήρι Ιαπωνέζικο κρασί ριζιού που λέγεται μιρίν, μισό ποτήρι σάκε ή τσίπουρο χωρίς λικάνισο, μισό ποτήρι σόγια σος, 1/4 ποτήρι ζάχαρη, μισό κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών, 1/4 κουταλάκι μπαχάρι και ρύζι μπασμάτι για το σερβίρισμα. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς! Happy Cook! Πολλές φορές βάζουμε στο ψυγείο μαγειρεμένο φαγητό για να το συντηρήσουμε. Πρώτος κανόνας, ποτέ δεν το βάζουμε ζεστό. Το αφήνουμε πρώτα να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και μετά το βάζουμε μέσα. Δεύτερος κανόνας, το βάζουμε μέσα σε κάποιο δοχείο. Για να μην μεταφέρει μυρωδιές σε άλλα τρόφιμα. Αν δεν θέλουμε να το βάλουμε σε δοχείο και θέλουμε να το βάλουμε με το πιάτο, για να αποφύγουμε τα διπλά πλυσίματα, πρέπει οπωσδήποτε να το καλύψουμε με μια πλαστική μεμβράνη. Αυτά. Μπείτε στο bletsas.gr για περισσότερα tip. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook!
Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε το κοτόπουλο μηγιάκι. Karate here, karate not here. Α, πριν βάλω το κοτόπουλο στο στόμα, να βάλω και λίγο σουσάμι από πάνω. Ταιριάζει πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό είναι. Πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Γεια, ευτύχης πάλι εδώ. Επιστρέψαμε και τώρα θα φτιάξουμε κάτι ιδιαίτερο. Έχω την τιμή και τη χαρά να προσκαλέσω στην κουζίνα μας μία ξανθιά. Θα φτιάξουμε το μπλόντι. Είναι το brownie σε ξανθιά εκδοχή. Γιατί έχουμε βαρεθεί τα brownies. Όλοι brownies φτιάχνουν. Εμείς θα φτιάξουμε blondies. Ουσιαστικά είναι brownie χωρίς κακάο και με λευκή σοκολάτα. Έχουμε εδώ λευκή σοκολάτα που θα βάλουμε μέσα. Έχουμε 250 γραμμάρια βούτυρο, φρέσκο βούτυρο, τύπου κερκύρας. Αυτό θα κάνει όλη την ουσία σε αυτή εδώ τη συνταγή. Έχουμε επίσης αυγά. Αυτά είναι γίγας αυγά, τεράστια. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί τόσο μεγάλα. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο αυγά γίγας. Έχουμε αλεύρι για κάθε χρήση, ζάχαρη, μία σταλιά αλατάκι, baking powder και μαγειρική σόδα και θα βάλω και μερικά καρύδια. Για άρωμα θα βάλουμε βανίλια, μπορούμε να βάλουμε ή κουτάκι, πιο οικονομικό, ή για το real thing θα βάλουμε φασόλι βανίλιας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να λιώσουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι. Το βάλουμε εδώ, είναι 250 γραμμάρια, ένα πακέτο, το βάλουμε να λιώσει. Ήδη έχει αρχίσει να λιώνει, θα πάρω τώρα ένα μικρό μέρος από το βουτυρό, λίγο, και θα το βάλω εδώ πέρα στο ταψάκι μου, για να το βουτυρώσω. Φτάνει αυτό. Ωραία. Και πάμε τώρα στα αυγά. Ανοίγουμε τα αυγά μας και σπάμε δύο αυγά μέσα στο μπολ. Και ένα-δύο. Χτυπάμε ελαφρώς στα αυγά. Και τα αφήνουμε στο πλάι. Λοιπόν, το βούτυρο έλειωσε, θα βάλουμε μέσα τη ζάχαρη. Και να κατέβουμε. Σε αυτή τη συνταγή αντί για γαρίδια μπορούμε να βάλουμε αν θέλουμε cranberries. Ταιριάζει πάρα πολύ συνδυασμός με λευκή σοκολάτα και είναι ο τρόπος που το κάνει ο Gordon Ramsay σε μια παρόμοια συνταγή. Ωραία! Θα βάλουμε εδώ πέρα, πάμε να ανοίξουμε λίγο τη βανίλια. Τη χαράζουμε. Αν θέλουμε να βάλουμε αυτά εδώ τα μαυράκια μέσα στη συνταγή μας, που θα φαίνονται μετά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σκόνη βανίλιας ή εθέριο έλαιο, υγρό βανίλια. Εγώ θα τα βάλω, δεν με ενδιαφέρει. Θα βάλω και τα καρύδια, οπότε θα έχει πραγματάκια μέσα. Αυτό εδώ δεν το πετάμε, μπορούμε να το βάλουμε και αυτό μέσα αφού το έχουμε πλύνει και μετά θα το βγάλουμε, θα δώσει έξτρα άρωμα. Ωραία, αφαιρώ από τη φωτιά. Βγάζω τη βανίλια. Έκανε τη δουλειά της. Και πάμε να βάλουμε εδώ μέσα τα αυγά. Ανακατεύονται συνεχώς. Αφήσουμε λίγο αυτό εδώ και θα πάμε τώρα εδώ μέσα να βάλουμε τα στεγνά υλικά. Δεν χρειάζεται άλλο μπολ, δεν υπάρχει κανένας λόγος, έτσι κι αλλιώς σε λίγο όλα μαζί θα ανακατευτούν. Για να βάλω το αλεύρι. Θα φέρω τη ζυγαριά, θέλω 300 γραμμάρια. Να ζυγίσουμε ακριβώς, να ξέρουμε πόσο είναι. Ωραία. 275. Ωραία. Θα βάλουμε τώρα baking powder και μαγειρική σόδα. Ένα κουταλάκι baking powder.
μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα. Ανακατεύουμε. Βάλω και λίγο αλατάκι. Ή εδώ ή στο βούτυρο, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και τώρα τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά και σταδιακά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε το βούτυρο με τη ζάχαρη και τα αυγά μέσα στο μείγμα του αλευριού. Μπορούμε να το κάνουμε σιγά σιγά και ανακατεύουμε συνεχώς για να μην κάνει πολλούς βόλους. Αλλά κάνει δεν κάνει βόλους, εμείς θα το ανακατέψουμε μέχρι να είναι λίγο. Τέλεια συνταγή. Μπορείτε να την κάνετε και με καστανή ζάχαρη αν θέλετε. Θα βάλουμε όλα μέσα. Θα έχουμε ένα αρκετά παχύρευστο μείγμα. Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι. Λοιπόν, αυτό σίγουρα θα θέλετε να το δοκιμάσετε. Καλύτερα όχι γιατί έχει ομά αυγά. Αλλά αν θέλετε να δοκιμάσετε μείγματα με ομά αυγά, να πάρετε παστεριωμένα αυγά ή να πάρετε σε μπουκάλι που έχει παστεριωμένο κρόκο ή παστεριωμένο ολόκληρο αυγό και να χρησιμοποιείτε εκείνο. Αυτό είναι το βασικό μου μείγμα. Το μόνο που μένει τώρα είναι να βάλουμε τη λευκή σοκολάτα και τα καρύδια. Να ψιλοκόψουμε τη λευκή σοκολάτα. Δεν χρειάζεται να είναι και πάρα πολύ λεπτά, πολύ μικρά. Ωραία. Λοιπόν, όλη αυτή η σοκολάτα, 250 γραμμάρια ή εντάξει μπορεί να το κάνετε και με ένα πακέτο 200 γραμμαρίων. Λοιπόν, όλη αυτή εγώ θα βάλω λίγο παραπάνω, θα τη βάλουμε εδώ μέσα να γίνει μια κόλαση. Τέλεια. Και εδώ μέσα θα βάλουμε και τα καρύδια. Να τα διαλύσουμε λίγο πρώτα. Μπορείτε να βάλετε και αμύγδαλα, κάσιους, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε ή cranberries. Και αυτό εδώ είναι το μείγμα. Λοιπόν, πριν το βάλω στο ταψάκι, θα βάλω στο ταψάκι μια λαδόκολα. Να το απλώσουμε το βούτυρο. Ωραία. Και πάμε τώρα να αδειάσουμε το σούπερ μείγμα. Κοιτάξτε εδώ πράγμα. Δεν πετάμε τίποτα, να το πάρουμε όλο. Φανταστικό είναι. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο φούρνο. Το βάζουμε στο φούρνο σε 180 βαθμούς για 30 λεπτά. Εσείς γράψτε τα υλικά για να φτιάξετε αυτή την φαντασμαγορική συνταγή σπίτι. Για το Super Blondie, το ξανθό brownie, χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια αλεύρι για κάθε χρήση στην κίτρινη συσκευασία, 250 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο τύπου κερκύρας, 250 γραμμάρια ζάχαρη, 1/4 κουταλάκι ορυκτό αλάτι μαλαϊών, 1 κουταλάκι βανίλια ή 1 φασόλι βανίλιας, 2 ελληνικά αυγά γίγας, 1 κουταλάκι baking powder, μισό κουταλάκι μαγειρική σόδα, 250 γραμμάρια λευκή σοκολάτα και 3 κουταλιές καρύδια. Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ο ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Να το λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Μπορούμε να το αφήσουμε και λίγο ώρα να ξεκουραστεί. Το βγάλουμε. Και να το κόψουμε να το φάμε. Το κόψουμε άνετα στα τρία. Στο έτσι. Να τα βλέπουμε. Ανάλογα αν θέλουμε μεγάλα ή μικρά κομμάτια. Να δω το μεσαίο. Τα κομμάτια της άσπρης σοκολάτας. Αυτό πρέπει να πάτε και να το φτιάξετε. Ό,τι και να πω,
είναι λίγο. Και αυτό είναι τέλεια συνταγή, φτιάξτε το κι εσείς και όταν το φτιάξετε ανεβάστε μια φωτογραφία να το δούμε. Να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Γεια! Κοτόπουλο μυγιάκι με σάλτσα τεριγιάκι, τέλειο φαγάκι, αρέσει στο παιδάκι και μπλόντι θεϊκό είναι μπράουνι που μας βγήκε ξανθό με βούτυρο αυγά και λευκή σοκολάτα.